Παραγία Θεότοκτη Πρέσβη. Ουδείς προστρέχων επί σύ, κατησχημένος από σού εκπορεύεται, αγνή παρθένε Θεοτόκε. Αδερφοί μου, ο άνθρωπος αυτής στιγμής απεχωρίστη από τον Θεόν, εζυμώθη, ανεκατεύθη με τον πόνον. Ολόκληρος η ζωή του αυτής στιγμής γεννάται στον κόσμο αυτόν είναι ένας πόνος, μία θλίψης, μία απόγνωσης. Εάν φτάσουμε στην απόγνωση, αδελφοί μου, τότε είναι ασφαλισμένη η καταδίκη του ανθρώπου. Εκ της απογνώσεως δεν δύναται να λυτρωθεί εκ της κολάσεως. Η απόγνωση του φέρει την αυτοκτονία και τούτο το βλέπουμε καθημερινώς στη ζωή μας. Ο άνθρωπος ο οποίος εμπλέκεται τες του βίου πραγματίες, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, είναι αυτός ο οποίος ευρίσκει και τας μεγαλυτέρας συμφοράς του κόσμου τούτου. Δεν έχει την δύναμη να αποκόψει τον εαυτόν του από τον κόσμο των πρόσκαιρων για να ανέλθει στους ουρανούς. Αλλά μη έχουν τι να έβρει ως παρηγοριά, καταλήγει έπειτα εις το τελευταίο σκαλοπάτι, το οποίο ακριβώς ο διάβολος έχει ως παγίδα στη ζωή του ανθρώπου. Η απόγνωση λοιπόν ασφαλισμένο εισιτήριο της κολάσεως. Και μέσα σε αυτήν όλην την δύσκολη ζωή μη έχουν που να αποτανθεί ο άνθρωπος, μη έχουν το σωσίβιο της σωτηρίας του, διότι η ζωή του είναι ολόκληρος ένα σκοτάδι πυκνό, είναι μία οδός η οποία δεν έχει φως. Και εκεί μέσα στο σκοτάδι αυτό υπάρχει η άγνοια, την οποία ο άνθρωπος εκλέγει στη ζωή του και δεν θέλει να γνωρίσει τον Θεό. Μέσα σε αυτό το σκοτάδι, το πυκτό που περπατεί, τότε ο διάβολος του στείνει την παγίδα της απογνώσεως, της απελπισίας. Δεν μας εγκατέλειψε όμως ο Θεός, δεν μας αφήκε μόνος μας. Υπεσχέθη ότι δεν θα μας αφήσει ποτέ ορφανούς. Εγώ θα είμαι μαζί σας, λέγει, έως της συντελείας του αιώνος. Φωνή παρηγορίας αυτή. Ο άνθρωπος ο πονεμένος έχουν ως άγκυρα ελπίδος τους λόγους του Θεού, δεν τον καταλαμβάνει ποτέ η απόγνωση. Όσες δυσκολίες κι αν εμφανίσει ο κόσμος αυτός, ο άνθρωπος ο οποίος έχει τον Θεό βοηθόν, είναι πάντοτε κατοχυρωμένος, ασφαλισμένος και δεν έρχεται ούτε ίχνος απελπισίας στην ζωή του. Εκείνον το οποίο παρουσιάζει όμως ο άνθρωπος είναι ότι δεν ζητεί το φως. Δεν του αρέσει το φως. Δεν θέλει να έχει επικοινωνία με τον Θεό. Του αρέσει να απομακρύνεται από τον Θεό. Και δεν έχει που να στηριχθεί.
Εάν ο πιστός, λέγει το Ιερόν Ευαγγέλιον, μόλις σωθήσετε, ο αμαρτωλός που φανίσετε. Εάν μόλις ο δίκαιος, λέγει, με τον πολλήν του αγώναν τον οποίον κάνει στον κόσμο τούτον, εισέρχεται με τα βία στην είσοδο του παραδείσου, πόσον μάλλον, λέγει, ο αμαρτωλός, ο οποίος ουδέποτε κοιτάζει, ουδέποτε αφοσιώνεται, ουδέποτε ενδιαφέρεται να πλησιάσει τον Θεό. Και ο Κύριος μας, ο οποίος ελυπήθη το πλάσμα του, κατέβηκε από τους ουρανούς, ήρθαν στην γη. Εγένετο άνθρωπος, όπως σήμεθα όλοι μας οι άνθρωποι. Εγένετο άνθρωπος Θεός. Και βλέπει το πλάσμα του και το λυπάται. Δεν το εγκαταλείπει. Ήρθε όμως η στιγμή κατά την οποία η αχαριστία του κόσμου απεμάκρυνε τον Θεόν και εσταύρωσε τον Θεόν. Και εκείνος υπέμεινε όλων των σταυρικών εκείνων θάνατων και τα μαρτύρια, ετάφη όπως θάπτεται ο καθένας από εμάς. Πλην όμως δεν έμεινε μέσα στον τάφο, διότι το Θεός και αυτή η πίστη της Αναστάσεως είναι εκείνη η οποία κατοχυρώνει και την σωτηρία του ανθρώπου. «Η Θεός ου και γίγερτε», λέγει το Ιερόν Ευαγγέλιον, «άρα ματέα η πίστη ημών». Εάν ο Θεός, ο οποίος ετάφη, λέγει, δεν έχει αναστηθεί, τότε ματέως πιστεύουμε. Πλην όμως την Ανάσταση του Κυρίου εκήρυξαν οι μαθητές όλων των κόσμων και δεν την ήκουσαν, την είδαν την Ανάσταση του Κυρίου. Ανεστήθη ο Κύριος, εκάθισε με ταυτόν, έφαγε μετά την Ανάσταση. Όταν οι μαθητές θεωρούν αυτόν ότι είναι πνεύμα και τους είπε ο Κύριος μας, «Με θεωρείτε ότι είμαι πνεύμα και δεν έχω ούτε σάρκαν ούτε οστέα. Πλησιάστε και αγγίξετε με», λέγει, «για να δείτε ότι έχω και σάρκα, έχω και οστέα». Τι είναι τούτο? Ότι ο Κύριος μας όταν αναστήθη δεν αφήκε το σώμα του μέσα στον τάφο, αλλά το μετέφερεν στους ουρανούς και εκάθισεν ο άνθρωπος Θεός εκ δεξιών του Πατρός του. Είναι το σημείο τούτο της πίστεως μας, ότι και εμείς θα αναστηθούμε και εμείς θα είμεθα κοντά στον Θεό, εκ δεξιών του Θεού. Πλην όμως, αδερφοί μου, μετά από όλη την αγάπη του Κυρίου μας, δεν περίμενε κανείς να σταματήσει ως εκεί. Δεν σταμάτησε όμως. Συνέχισε ο Θεός την αγάπη του και τη συνεχίζει. Δεν εμίσησε το πλάσμα του όσον αμαρτωλό και αν είναι. Και έδωκε τους μαθητάς του ο Κύριος. Και οι μαθητές έδωκαν τους επισκόπους, τους ιερείς, τους διακόνους. Έδωκε την εκκλησία του ο Θεός. Και μέσα στην εκκλησία του έβαλε μία βασίλισσα, την μητέρα του, την βασίλισσα του κόσμου, την βασίλισσα των ουρανών, την βασίλισσα των αγγέλων. Και ο άνθρωπος ο πονεμένος έχει τώρα μία παρηγορία, η οποία είναι ασάλευτος, δεν σαλεύει, δεν κλονίζεται. Παρηγορία του είναι η μητέρα του Θεού, και την έχει την μητέρα του Θεός ως η δική μας παρηγορία, η δική μας καταφυγή. Και στον πόνο του άνθρωπος, μόλις ανοίξει το στόμα του, φωνάζει αυτήν την μητέρα που είναι του κόσμου η μάνα. Είναι η μητέρα του Θεού η φυσική και είναι η μητέρα ημών των χριστιανών η κατά χάρη. Έχουμε μητέρα τη μητέρα του Θεού. Έχουμε μάνα τη μάνα του Θεού.
και ουδείς προστρέχουν πισί, λέγει ο ιερός Υμνωδός, ουδείς προστρέχουν πισί κατησχημένος από σου εκπορεύεται, αγνή παρθένε Θεοτόκε. Όποιος σε πλησιάσει, λέγει, δεν τρέπεται, δεν φεύγει απελπισμένος, αλλά πάντοτε ικανοποιημένος, λέγει. Δεν έχει ποτέ να φύγει από την Παναγία μας χωρίς να πάρει κέρδος. Ουδείς, λέγει, προστρέχον επί σύ, ντροπιασμένος απέρχεται, αλλά γεμάτος χαράν, παρηγορίαν, ελπίδαν, ιατρίαν. Ουδείς προστρέχον επί σύ, κατησχημένος από σου εκπορεύεται, αγνή παρθένε Θεοτόκε. Παναγία μας, η αγνή, η παρθένος, η Παναγία μας η οποία είναι η καθαρότερα των αγγέλων του ουρανού, αυτή η οποία γέννησε των καθαρών Θεών, αυτή η οποία κράτησε στην αγκάλι της και έδωκε το γάλα της για να μεγαλώσει τον Θεόν. Ω φοβερόν μυστήριον, ω φοβερά η πράξη αυτή την οποία ο Κύριος μας επετέλεσε διμάς τους αμαρτωλούς. Ποιος δύναται να κατανοήσει το μέγα του το μυστήριον, ένας Θεός βρέφος εις την αγκάλι της Πανηγίας μας. Ποιος δύναται να συλλάβει αυτήν την άκραν ταπείνωση του Θεού που κατέβηκε από τους ουρανούς και γένετο άνθρωπος όπως εμείς οι άνθρωποι. Και τον εκράτησε η Παναγία μας στην αγκάλι της. Τον ανέθρεψε και τον μεγάλωσε τον Θεόν. Αυτό το βρέφος το Άγιο, το θεϊκό βρέφος, μεγαλώνει μέσα στην αγκάλι της Παναγίας μας. Και την έχει τώρα ο Θεός ως σκέπιν του κόσμου. «Εν τη γεννήσει την Παρθενία ανεφύλαξας», λέγει και πάλιν ο Υμνωδός της Εκκλησίας μας. «Εν τη κοιμήσει των κόσμων ου κατέλειπες Θεοτόκε». Και όταν έκλεισες τα μάτια σου δεν απεχωρίστης τον κόσμο σου, τον κόσμο των πονεμένων, τον κόσμο των πιστών, τον κόσμο ο οποίος τιμά τον Θεόν και την Μητέρα του Θεού. Όχι εκείνος ο οποίος απορρίπτει την Μητέρα του Θεού. Όχι εκείνος ο οποίος βλασφημεί την Μητέρα του Θεού και των Θεών των Άγιων. Είναι η προστάτης εκείνων οι οποίοι την επικαλούνται με πίστη. Δεν γνωρίζεται η πίστη στον όταν πλησιάσουν τη Μητέρα του Θεού. Ξέρουν ότι ένα δάκρυ της Παναγίας μας θα μεταβάλει την ζωή των εις χαράν. Ξέρουν ότι και αν αγγίσουν στο τέλος τούτου του κόσμου, αν αγγίσουν στον τάφο, όταν θέλει η Παναγία μας θα φέρει πίσω το πλάσμα της. Έρχονται απελπισμένα τα παιδιά του Θεού, έρχονται στην Παναγία μας και λέγουν, η ασθένειά του οδηγεί ολοταχώς στον θάνατο. Και εκείνη τη στιγμή ο λειτουργός του Θεού, εάν υπενθυμίσει στο πονεμένο πλάσμα ότι υπάρχει η Παναγία μας, τότε λαμβάνει δύναμη. Ουδείς προστρέχον επί σύ, κατησχημένος από σου εκπορεύεται, αγνή παρθένε Θεοτόκε. Αλλά αιτείται την χάρη και λαμβάνει το δόρημα προς το συμφέρον της αιτήσεως. Αιτείται από την Παναγία μας την υγεία του. Ζητεί από την Παναγία μας, Παναγία μου, θεράπευσέ με. Ζητεί τη χάρη, αιτείται τη χάρη. Και δεν φεύγει απελπισμένος, διότι λαμβάνει το δόρημα, λέγει. Παίρνει το δώρο από την Παναγία μας, δηλαδή τη σκέπη της, την μητρική. Σκέπει τα παιδιά της η Παναγία μας, και κλαίει η Παναγία μας όταν κλαίμε κι εμείς. Θρηνεί και λυπάται η Παναγία μας όταν κι εμείς κλαίουμε και θρηνούμε δια της αμαρτίας μας. Τότε ευρίσκομαι τη χάρη.
τότε λαμβάνουμε το δόρυμα. Εάν πλησιάζουμε εις τον Θεό και δεν καταλαμβάνουμε τι έχουμε πράξει στο παρελθόν, εάν πλησιάζουμε τον Θεό και δεν σκύβουμε το κεφάλι μας καταντροπιασμένοι δια της αμαρτίας μας, πώς θα μας ελεήσει ο Θεός, πώς θα μεσολαβήσει η Παναγία μας όταν μας βλέπει μέσα στην αμαρτία και από την άλλη που βλέπει τη μύτη μας να είναι υψωμένη, πώς θα ταπεινωθεί ο άνθρωπος και να μην πάρει χάρη. Εάν ταπεινωθεί θα πάρει, εάν ζητήσει έλεος θα βρει, αλλά να νιώσει ότι είναι αμαρτωλός, ότι προσέρχεται ένοχος στη Μητέρα του Θεού και ζητεί από αυτή να μεσολαβήσει στον Υιόν της. Ένα δάκρυ είναι εκείνο το οποίο κάμπτει την δικαία απειλή και οργή του Θεού. Ένα δάκρυ της μανούλας του, της μητέρας του. Είναι αυτό ακριβώς το οποίο συμβαίνει πάντοτε στην ζωή μας. Εκείνη μόνο μία λέξη να πει στον Υιόν της: «Ιέ μου και Θεέ μου, εσύ που κατέβηκες από τους ουρανούς δια τους αμαρτωλούς, ελέησε τούτο το παιδί το οποίο μου φωνάζει να μεσολαβήσω». Και δεν αρνείται η Παναγία μας. Φτάνει να κατανοήσουμε ότι εμείς είμεθα ένοχοι και δεν έχουμε παρησία στον Υιόν της. Πώς θα δεις τον βασιλέα εάν δεν έχεις κάποιον να μεσολαβήσει? Να μπει στο παλάτι μέσα είναι αδύνατον, διότι υπάρχουν φρουροί. Και αν παρακάμψεις τους φρουρούς και αν σε αφήσουν να περάσεις, φτάνει σε ένα σημείο που πρέπει να μπεις μέσα, να ανοίξεις την πόρτα, να δεις τον βασιλιά που κάθεται εκεί στο θρόνο του. Αλλά για να μπεις εκεί μέσα δεν μπαίνεις, δεν μπορεί να προχωρήσεις. Κάποιος πρέπει να μεσολαβήσει. Κάποιος πρέπει να μπει, να του πει: «Σε ζητεί το παιδί σου». Το παιδί μου, ποιο παιδί μου? Αυτό το αμαρτωλό παιδί σου, ο άσωτος, αυτός ο οποίος σε επίκρανε, αυτός ήρθε να σε ειδεί. Και τότε ο Θεός δια πρεσβειών της Πανακράντου του Μητρός, η οποία είναι έξω από το θρόνο του Υιού της και μεσολαβεί δι' εμάς, εκείνη γίνεται η αιτία να δούμε τον βασιλιά, να δούμε τον βασιλέα των βασιλευόντων, τον κύριον των κυριευόντων, εκείνος ο οποίος κρατά τα σύμπαντα εις τα σχήρας του, εκείνος ο οποίος λέγει: «Παιδί μου, όταν εγώ επιτρέψω την δοκιμασία, σε αγαπώ και σε θέλω να είσαι κοντά μου, να μην με ξεχάσεις. Δι' αυτό επιτρέπω την δοκιμασία». Εκείνος ο οποίος είπε: «Παιδί μου, εγώ επιτρέπω την δοκιμασία, έρω την δοκιμασία, είμαι ο παιδεύων και πάλι νιώμενος. Παιδί μου, εγώ είμαι, όταν επιτρέψω την δοκιμασία, μετρώ και ζυγίζω και γράφω τη συμπεριφορά σου. Όταν σε έχω στην δοκιμασία βλέπω τι θα γίνεις, τι θα κάνεις, τι θα πεις. Και εγώ είμαι που δεν επιτρέπω τρίχα από την κεφαλή σου να πέσει εάν δεν έχω πει εγώ το ναι. Είμαι εγώ ο οποίος θα σε έχω πάντοτε υπό τη σκέπη μου και δεν θα σε εγκαταλείψω ορφανών. Θεέ μου, τι αυτήν πίστη έχουμε? Εάν έχουμε αυτήν την πίστη και πάμε στην Παναγία μας, δεν επιστρέφουμε καταντροπιασμένοι, αλλά ετούμε τη χάρη και λαμβάνουμε το δόρημα και επιστρέφουμε χαρούμενοι και δοξάζουμε τον Υιόν της και ευχαριστούμε την αγάπη της και είμεθα πάντοτε μέσα εις την σκέπη του Θεού και εις το φως του Θεού εις τον κόσμο τούτον και μας αξιώνει και της επουρανίου του Βασιλείας. Αμήν.